Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν έχουμε προκριθεί, δεν έχει κλείσει η πρόκριση ακόμα. Είμαστε όμως με το σύστημα ranking, έχουμε δύο πολύ καλούς μέσους όρους, οπότε στην ουσία δεν γίνεται να μας βγάλει κάποιος εκτός της πρόκρισης. Εντάξει, όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις περάσει, είναι έτσι λίγο μια ανακούφιση, μπορείς να προπονηθείς πιο άνετα. Δηλαδή, εγώ δεν κυνηγάω τώρα στους αγώνες να κάνω μια τρομερή επίδοση, κυνηγάω να βγω καλά το καλοκαίρι στον αγώνα στόχο, στους Ολυμπιακούς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε, ναι, νομίζω είναι λίγο πιο άνετη η σεζόν έτσι. Οι προπονήσεις πήγαν πολύ καλά, έλειπα 2 μήνες τώρα πριν αλλάξει χρόνος. Ήμουν 1 μήνα στην Κύπρο και 1 μήνα στην Νότια Αφρική. Καλούτσικα πήγανε, μεγάλος όγκος προπόνησης. Ευτυχώς δεν είχα κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Συνεχίζουμε εδώ πέρα κανονικά. Πρώτος αγώνας είναι το Φλεβάρι, οπότε ως τότε προπόνηση πολύ. Ο πρωταθλητισμός θέλει σοβαρότητα, θέλει θυσίες, θέλει πολύ προπόνηση και πίστη. Αυτά. Βασικά, για τη στιγμή που κάποιος το πιστεύει, μόνο που το πιστεύει, κατά 50% το έχει κάνει κιόλας. Αν κάποιος το θέλει πολύ τώρα, θα βρει τον τρόπο. Δηλαδή, θα κάνει τις προπονήσεις του, δεν θα βγαίνει με τους... Δεν μπορώ να πω ότι θα στερηθεί και τα πάντα, αλλά πρέπει να στερηθεί σε κάποιες εξόδους, θέλει ξεκούραση, θέλει χρόνια επιμονή. Τι να πω, είναι δύσκολο να προκριθείς. Δεν είναι και για όλους, να πω την αλήθεια. Δεν είναι ότι όποιος το προσπαθήσει θα το καταφέρει. Οπότε, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα μιλούσα σε κάποιον που θα μου λέει αυτό το πράγμα.